Es que ahora me venía esto de aquí a Andromí. Esto de aquí a Andromí es una calle, a comer. Ήθελα να κάνω μια ιστορική αναδρομή να θυμηθούμε ορισμένα πράγματα, γιατί εδώ πέρα αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι έχουμε αποφασίσει να συμμετέχουμε σε ένα διάλογο χωρίς ουσιαστικά να υπάρχει καμία δέσμευση από πουθενά. Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα, κύριε Λόγη. Με τα λεγόμενα των προηγούμενων, από αυτό κατάλαβα, κύριε Πρόεδρε. Αν κατάλαβα λάθος, με συγχωρείτε. Το προηγούμενο είπα, Μαρία. Δεν έχει μιλήσει όλη. Όχι, δεν έχει μιλήσει. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι το εξής. Αυτοί που είχαν υποχρέωση για την κοινοπραξία να εκτελέσει το κοινωνικό πρόγραμμα δεν το έχει εκτελέσει και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Επί δημαρχίας κυρίου Παύλου, κανείς δεν πήγε στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Και όχι μόνο αυτό, ο κύριος Παύλου φρόντισε να αλλάξει και το επενδυτικό έργο αυτό, απεμπολώντας ουσιαστικά μια τεράστια επένδυση για τον τόπο μας και για την Ελλάδα. Η Μαρίνα. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Γκιόνης βγήκε στις εκλογές με σημαία τη Μαρίνα. Ο λαός του Τρακίου το ψήφισε για να κάνει αυτό το έργο. Ο κύριος Γκιόνης με το που βγήκε, αυτό που φρόντισε να αλλάξει, είναι να αλλάξει το προεκλογικό του πρόγραμμα και να μην κάνει τη Μαρίνα. Και μάλιστα, ντροπιαζόταν τόσο πολύ που το έργο ήταν το επόμενο προεκλογικό του πρόγραμμα. Στο επόμενο προεκλογικό του πρόγραμμα που δεν είχε τη Μαρίνα, ο λαός το καταψήφισε. Ο Κώστας ο λογοθέτης στο προεκλογικό του πρόγραμμα είχε βάλει και με συμφωνία μαζί μου και των άλλων βέβαια μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Παράταξης και να γίνει η Μαρίνα βεβαίως, φυσικά την υποστήριζε την κυρία Δήμαρχη και το ξέρω πάρα πολύ καλά αυτό, αλλά είχατε βάλει και είχαμε βάλει και είχαμε συμφωνήσει τη μη μετατροπή της κοινοπραξίας σε ανώνυμη εταιρεία. Θα το επαναλάβω. Δεν το επαναλαμβάνω, το ακούσετε φαντάζομαι. Και δεν το κάναμε αυτό, είμαστε ο μοναδικός συνδυασμός που έβαλε τέτοιο θέμα προεκλογικά. Γιατί άλλοι δεν είχαν τα κότσια να το κάνουν. Γιατί, δεν μιλάω για εσάς κύριε Πετρίτσα, είστε και εσείς υπέρ της Μαρίνας, πραγματικά δεν αναφέρομαι σε εσάς, συγγνώμη, αν νομίζετε ότι σας έβαλα μέσα στο ίδιο τσουβάλι. Όχι, δεν είστε εσείς. Αλλά είμαστε ο πραγματικό συνδυασμό. Μόνο συνδυασμό που είχε γράψει ότι δεν θα μετατραπεί η ανώνυμη εταιρεία για κοινοπραξία. Είναι ότι ήταν ένα διακαή πόθο των συνεταίρων μα. Γιατί τι θέλουν να κάνουν. Θέλουν, το λένε και μόνοι του. Θέλουν να διαχειρίζονται το καζίνο μόνοι του. Δεν μα θέλουν εμά. Εμεί είμαστε παρήσακτοι. Εμεί είμαστε ο κακό, ο φτωχό συγγενή εδώ πέρα. Και του δημιουργούμε προσκόμματα. Και ένα από τα προσκόμματα ήταν η Μαρίνα, βεβαίω, γιατί είναι μια υποχρέωσή τη που στοιχίζει τουλάχιστον 80% εκατομμύρια ευρώ. Δεν πρέπει να βάλετε κάποιον εκτιμητή, διεθνή εκτιμητή, να εκτιμήσει πόσο κάνει αυτή η Μαρίνα. Για να προσέλθουμε στο διάλογο. Θα πάμε στο διάλογο ανεφορών. Θα πούμε ότι ναι, κατεβαίνουμε στο διάλογο να συζητήσουμε μαζί σα, γιατί εσεί θα μετατρέψετε ανώνυμη εταιρεία. Για να δούμε την ευθύνη τη ανώνυμη εταιρεία. Καταρχήν, μέχρι τώρα είμαστε μόνιμη εταιρεία. Ευθυνόμαστε αλληλεγγύος και ισολόκληρον, που σημαίνει με τη δική μας ολόκληρη περιουσία που να έρθουν στην ανώνυμη εταιρεία του Δήμου και να εκτελέσουν την ανώνυμη περιουσία. Οι άλλοι τι περιουσία έχουν. Πήραν τα εκατομμύρια, έτσι, από τα κέρδη που είχαν τόσα χρόνια. Τι περιουσία έχουν τελικά, να μας πείτε. Οι μέχρι τώρα ευθύνες θα εκλείψουνε. Θα αναλάβει τις ευθύνες ποιος, δεν τα άκουσα, η ανώνυμη εταιρεία καινούρια. Τι περιουσιακά στοιχεία θα έχει η ανώνυμη εταιρεία καινούρια, δεν κατάλαβα. Και αν θα είναι τα περιουσιακά τη στοιχεία, θα είναι μια ανώνυμη ευθύνη. Μια ανώνυμη ευθύνη. Και θα μπορεί η ανώνυμη εταιρεία αυτή με ένα μαγικό ραβδάκι να δίνει τον Νοέμβριο τα 40 ή τα 30 εκατομμύρια που χρωστάει και δεν μπορούν να τα δίνουν οι μέτοχοι τη ίδια ουσιαστικά εταιρεία. Έτσι, γιατί άλλοι θα είναι την κατρική του ουσιαστικά. Οι συνεταίροι μα τώρα για να ξεχρεωθεί η κοινοπραξία και για να μας πνίξουν ή τουλάχιστον να φαινόμαστε εμείς, έχουμε το. Δεν είναι και ο γιατρός ο Λούκας έφυγε εδώ πέρα. Υπάρχει ένα φαινόμενο. Το φαινόμενο του πνιγμού, δηλαδή μας βάζουν μέσα στο νερό, ξέρουμε ότι θα πνιγούμε και θα μας σηκώσουν τελικά κάποια στιγμή
και θα μας βάλουν στο νερό τόσο μέχρι να πνιγούμε και μας σώζουν, έτσι, μας σώζουν ουσιαστικά για να φαινόμαστε, πνιγόμαστε εμείς για να ενδώσουμε σε αυτά που θέλουν. Αυτό θέλουμε. Τι εννοεί με εταιρεία. Δηλαδή αυτή θα είναι, λέει, ο υπόχρεος των χρεών της ομορύθμου ουσιαστικά εταιρείας που είναι η κοινοπραξία. Που θα ευθύνεται έτσι κι αλλιώς η ομορύθμη εταιρεία. Δηλαδή ποιος, εμείς, μόνο. Μόνο εμείς. Οι άλλοι θα έχουν καμία ευθύνη. Απλώς υπόσχονται ότι θα έρθει μια ανώνυμη εταιρεία που εμείς θα δίνουμε μόνο για χρήση τα περιουσιακά μας στοιχεία. Αλλά τι μετοχές περιμένετε να πάρετε, κύριε, με τη χρήση. Μισό λεπτό, αυτοί θα το έχουν. Αυτοί θα το έχουν. Το είπα. Ποιοι θα έχουν την ανώνυμη εταιρεία λοιπόν, ποιοι θα έχουν τη διαχείριση και ποιοι θα έχουν και την ευθύνη. Ποια ευθύνη έχει η ανώνυμη εταιρεία. Καμία. Με τις μετοχές της. Θα κατάσουν τις μετοχές της. Τι θα κατάσουν. Ποια περιουσιακά στοιχεία θα έχει. Θα πάρουν κάποιο δάνειο ή έχουν λεφτά να πάρουν οι ίδιοι. Εμείς κινδυνεύουμε συνεχώς ακόμα και να γίνει η ανώνυμη εταιρεία. Πάρε το χαμπάρι. Και οι εργαζόμενοι θα είναι σε αυτήν την ανώνυμη εταιρεία. Δεν είμαστε η μόνη εταιρεία να μπορούμε να κουνάμε στο δάχτυλό μας και να κάνουμε τις συμφωνίες που κάνουμε. Και να μην τις έχουν εκπληρώσει όπως λέει ο κύριος Δήμαρχος. Εδώ ήταν ο κύριος Δήμαρχος. Θα βάλουν 20 εκατομμύρια. Πού τα βάλουν τα 20 εκατομμύρια. Ο κύριος Δήμαρχος και το Διοικητικό Συμβούλιο έχει κάνει μια επιστολή. Ήρθαμε εδώ να αποφασίσουμε την έναξη διαλόγου. Για ποιο διάλογο μιλάτε. Για πετε μου, κύριε Δήμαρχε, το λέω και σε εσάς. Για ποιο διάλογο μιλάμε όταν εσείς ανταλλάσσετε επιστολές. Έχει αρχίσει δηλαδή ο διάλογος και δεν μας έχουν απαντήσει αυτά τα ερωτήματα που βάζουμε. Στόπο διάλογος. Απάντηση περιμένουμε σε αυτά τα ερωτήματα και ερωτήματα που θέσατε. Όχι, να μην πάμε σε διάλογο γιατί ο διάλογος έχει αρχίσει. Ο διάλογος υφίσταται, εμείς έχουμε βάλει όρους, αυτοί έχουν αυτή τη στιγμή το πιστόλι στον πρόεδρο. Να μας απαντήσουν αυτά που λέτε σαν όρους, κύριε Δήμαρχε. Κανένας διάλογος. Απάντηση έγγραφη σε αυτά που έχετε θέσει ως όρους. Αυτό πρέπει να καταλάβουν οι εργαζόμενοι. Αυτό είναι το συμφέρον του τόπου. Αυτό είναι το συμφέρον του τόπου. Να πούμε όχι, εάν δεν μας απαντήσετε σε όλους. Ταυτόχρονα εμείς αρματωνόμαστε με την εξής έννοια. Βγαίνουμε σε μεγάλα γραφεία που πραγματικά είναι ανεξάρτητα και μπορούν ουσιαστικά να μας κατευθύνουν το τι πρέπει να κάνουμε. Και αν είναι αναγκαία η μετατροπή σαν ανώνυμη εταιρεία, γιατί να σας πω κάτι. Ή εγώ δεν τα καταλαβαίνω καλά. Η ομόρφη εταιρεία είναι μια εταιρεία στην οποία οι εταίροι ευθύνονται απεριόριστα και σε ολόκληρο. Ξέρετε τι σημαίνει απεριόριστα και σε ολόκληρο. Αν εγώ με το φίλο μου τον κύριο Μουζάκη εδώ πέρα έχουμε, αυτό το καιρό, έχουμε μια ανώνυμη εταιρεία φτιάξει, μια ομόρφη εταιρεία φτιάξει, και εγώ προσωπική μου περιουσία έχω ένα σπίτι, έχω το πενζινάδικο εκεί πέρα και έχω και το σπίτι μου στο Λουτράκι, και ο κύριο Μουζάκη δεν έχει τίποτα και η εταιρεία δεν έχει τίποτα. Έχουν το δικαίωμα να έρθουν στην ατομική μου περιουσία, στο σπίτι μου και στο μενζινάδικο και να μου τα κατάσχουν όλα. Όλα. Για χρέη της εταιρείας. Στην ανώνυμη εταιρεία, αν δεν έχει περιουσιακά στοιχεία, μισό λεπτό κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό. Αν δεν έχει περιουσιακά στοιχεία, τι θα τις κατάσχουν. Και ποιο είναι το επιχείρημα λοιπόν των συνεταίρων μας. Έχουν και άγγελοι τους οικονομολόγους. Δεν μπορούμε να πάρουμε δάνεια. Δεν μπορεί να πάρει δάνεια δηλαδή. Η ανώνυμη εταιρεία του Δήμου που έχει περιουσιακά στοιχεία, έτσι, και είναι ομόρυθμος εταίρος, μαζί με αυτούς εκεί πέρα που έχουν τα λεφτά οι μέτοχοι και μπορούν να τα βάλουν, αν αφήσουν νομικό κεφάλαιο και να τους πούνε ότι οικειόμαστε με τις περιουσίες μας για να πάρουμε δάνειο και για 30 εκατομμύρια να σωθούν τα πάντα και να δώσουμε και άλλα 4 να σωθεί και το ιδιοχρηματιστήριο. Και θα πάρουν δάνεια όταν κάνουμε μια ανώνυμη εταιρεία που θα έχουν μόνο τη χρήση των ακίνητων, αλλά δεν μπορούν να βάλουν τα δικά μας ακίνητα. Προσέξτε τι σας λέω. Δεν μπορούν να τα βάλουν γιατί θα έχουν μόνο τη χρήση. Και θα πάνε να το πάρουν το δάνειο ποιοι. Θα δώσουν δηλαδή, υπάρχουν τόσο χαζές τράπεζες, σε εισαγωγικά, που θα δώσουν δάνεια σε μια ανώνυμη εταιρεία καινούρια, η οποία ανώνυμη εταιρεία καινούρια θα βρει τα λεφτά, λέει ο κύριος Δεμαντάς. Πώς θα πάρουν τα δάνεια. Έτσι. Μαγικά. Μαγικά όλα. Και με αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους εμείς θα πρέπει να πούμε, ερχόμαστε στο διάλογο και εξασφαλίστε μας το ένα, εξασφαλίστε μας το άλλο, αλλά και αν δεν μας τα εξασφαλίσετε. Εμείς θα συζητήσουμε, ρε παιδιά, τι μπορούμε να κάνουμε, ας πούμε, μήπως να το μετατρέψουμε. Διακαλύψεις πώς το 2006, ο κ. Παύλος ήθελε να τους το δώσει. Ήθελε να τους το δώσει. Και ήρθαν οι εκλογές και δεν μπόρεσε. Ο κ. Γιόνης, να μην την κάνουμε τη Μαρίνα. Γιατί ο Νίκος Ολόης έκανε τις εκείνες συμβούλες της επικρατείας. Γιατί ο Νίκος Ολόης, ο βλάκας και ο ηλίθιος, τι έκανε.
κατάλαβε ότι υπήρχαν μαθηματικά μοντέλα κυματισμών οι οποίοι δεν επηρέαζαν τα καράβια που πήγαιναν στη Μαρίνα τον αρχαίο Δίωλκο που έλεγε ότι είναι πρόβλημα, διότι ο αρχαίος Δίωλκος το είδε και δεν φωνάξανε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο τους μηχανικούς τους. Ποιος είναι ο μηχανικός της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων, που οι μηχανικοί της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων τι είπανε, αφού δεν τους κάλεσε το ΚΑΘ? Ναι, μπορείτε να την κάνετε τη Μαρίνα, εφόσον προστατευτεί ο αρχαιοτήρους. Αυτά ο Νίκος Ολής ο Βλάκας λοιπόν τα βρήκε και ανάγκασε τον κύριο Στεριώτη να κάνει νέο ΚΑΘ. Ο κύριος Στεριώτης νόμιζε ότι ήταν πολύ έξυπνο. Ήταν το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο να κάνει νέο και να απορρίψει τη Μαρίνα. Ο κύριος Στεριώτης φάνηκε έξυπνα από τη μια μεριά. Γιατί σου λέει με νέα απόφαση του ΚΑΘ τι θα κάνει ο Νίκος Ολής μόνος του ΚΑΘ. Ήταν μόνος στο ΚΑΘ εκεί. Δεν ήταν ο κύριος Γκιόνης και δεν ήταν κανένας άλλος στο Δήμο. Τον είπε το λέει καλέ στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Γιατί μόνος που ενδιαφερόταν για να γίνει αυτό το επενδυτικό πρόγραμμα ήμουν εγώ. Και η εμπορία. Πήρα και τη γνώμη και του ΚΙΣ. Λοιπόν, ακούστε με λοιπόν. Και εφόσον οι μηχανικοί του Υπουργείου Πολιτισμού λέγανε, εμένα τουλάχιστον μου στείλει δημόσιο έγγραφο το οποίο έχω καταθέσει στο φάκελο της Μαρίνας ότι μπορεί να γίνει η Μαρίνα και ο Προμηθέας έδωσε τα 100.000 ευρώ που ήταν να πάρει χορηγία και δεν έκανε εκδηλώσεις, θα μπορούσα να σας κάνω εκδηλώσεις 100.000 ευρώ πέσει εγώ. Θα μπορούσα να γίνω ήρωας στις εκδηλώσεις, όχι. Θα δώσαμε για την προστασία και ανάγκη του αρχαίου Δίωλκου. Και έγινε η μελέτη. Και πέρασε από Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ομόφωνα η μελέτη. Και αυτή τη στιγμή είμαστε στο θέμα της ένταξης και της δημοκράτησης του έργου του αρχαίου Δίωλκου. Αν δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος να το χάσουν το ΚΑΣ, γιατί θα είναι υπονημένοι οι δικαστές του Συμβουλίου της Εκπληκτικής. Τι να πω τότε. Τι να πω. Να απεμπολίσω τη Μαρίνα αφού δεν έχουμε τίποτα άλλο. Ξέρετε τι άλλο εδώ θέλουν να κάνουν που λέει ο κύριος Γιώργης, κερδίσαμε. Να γίνει στο Λουτράκι. Ξέρετε τι θέλουν να κάνουν. Έτσι κι αλλιώς θα γίνει στο Λουτράκι. Θέλουν να κάνουν δίπλα τους ένα σπα. Ένα σπα. Και ξέρετε τι είπα στον κύριο Ρεμαντά. Ποιος ήταν μπροστά. Ήταν μπροστά. Ήσουν μπροστά. Ήταν ο κύριος Κακούρος μπροστά. Κύριε Κακούρος θα ήμουν μπροστά. Και νομίζω. Είπα στον κύριο Ρεμαντά. Γιατί δεν παίρνει το δικό μας σπα. Πάρτε το δικό μας σπα. Ήσασταν. Πάρτε το δικό μας σπα. Δουλέψτε το. Και δώστε μας αν και μόλις βγάλει κέρδη, πόσο στάνε τα κέρδη. Τουλάχιστον θα παίρνουμε μέσα. Δεν το πήραν όμως. Γιατί τι δεν θέλανε πραγματικά. Δεν θέλανε το σπα. Δεν θέλανε να μην κάνουν Μαρίνα. Γιατί αυτή, μη πω τη λέξη η Μαρίνα, κοστίζει 80 εκατομμύρια, 60 σας λέω εγώ εκατομμύρια. Θα τα βάλουν στην άκρη τα 60 εκατομμύρια, φαντάζεστε, σαν όρο για να σας τα εξασφαλίσουν για να πάμε στα νόμιμη εταιρεία. Ας το δω. Σε τι διάλογο θέλετε να πάτε. Και εσείς εργαζόμενοι, έχει συμφέροντα τους εδώ ο τόπος. Μπορούμε να τα εξασφαλίσουμε αυτά τα συμφέροντα. Σε ποια ανώνυμη εταιρεία θα είστε, που θα ξέρετε την επόμενη μέρα τι θα σας γίνει. Ενώ ο Δήμος χρωστάει μόνο 4 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία μπορούν να βρεθούν και να τελειώσουν τα πράγματα, να γίνει ένας διεθνής διαγωνισμός, να μεσθωθεί το ΣΠΑ και οι εργαζόμενοι να δουλέψουν εκεί πέρα και να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τα δικά μας είναι πολύ λιγότερα. Δεν είναι 30 εκατομμύρια και 40 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά πρέπει να καταλάβετε ότι τι διακυβεύεται και τι όχι. Και να σας πω και κάτι. Εάν αυτοί θέλουν να σηκωθούν να φύγουν γιατί χρωστάνε, θα σηκωθούν να φύγουν γιατί χρωστάνε. Εάν πράγματι είναι μέσα στο μυαλό τους να μείνουν γιατί θα έχουν κέρδη από αυτή τη διαδικασία, θα μείνουν γιατί έχουν κέρδη στη διαδικασία, έστω και αν εμείς τους πούμε όχι. Αυτό είναι βέβαιο. Έτσι κάνουν οι συνετοί επιχειρηματίες. Εκτός αν είναι σαν τις ψιλοκόμενες εκεί πέρα που σου λένε ότι εγώ θα φύγω γιατί έτσι με στεναχώρησες. Εντάξει, άμα αντιδράσουν έτσι, τι να κάνουμε τώρα, θα βρούμε άλλο. Τι να πω. Από εκεί και πέρα, ένα πράγμα αυτό να σας πω. Έχετε κάνει, κύριε Δήμαρχε, έχετε πραγματικά βάλει τους όρους που πρέπει να μπουν. Έχετε στείλει έγγραφο με αυτούς τους όρους, περιμένετε να σας απαντήσουν για αυτούς τους όρους. Καμία κουβέντα παραπάνω. Αυτό έχω να πω. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ροή. Ο κύριος Κακούρος έχει τον λόγο. Αμέσως μετά, κύριε Πρωτοπαπά.